Γεια σας κοριτσιά. Μια ομορφιά το πρόσωπό μου. Μια ομορφιά. Λοιπόν, κορίτσια, μόλις ξύπνησα, πίνω από το πρωινό καφεδάκι μου. Βγήκε λίγο δυνατός ο καφές σήμερα το πρωί, γαμώτο. Θα κάνουμε ένα make-up tutorial. Πώς ετοιμάζομαι το πρωί και πώς με αυτή τη μάπα που ξυπνάω. Τι κάνω για να την εμφανίσω στον κόσμο. Θεέ μου, τι χάλια έχω γίνει. Και θα χρησιμοποιήσω τα Real Technique brushes που μου ζητήσατε. Για να δείτε και πώς δουλεύουνε. Και θα μιλάω κατά τη διάρκεια του make-up tutorial για ένα θέμα που είδα ένα βίντεο στο της κοπέλας Αναστασία Wall, Αναστασία, που έχει σχέση με τα δωρεάν προϊόντα που δίνουν οι εταιρείες σε beauty bloggers και beauty youtubers. Λοιπόν, έχω εδώ μπροστά μου, πιστεύω, σχεδόν όλα όσα θα χρησιμοποιήσω. Αν όχι, θα πεταχτώ λίγο δίπλα να τα πάρω. Να μην σας αφήνω να βλέπετε άλλο αυτό το υπερθέαμα. Και ας ξεκινήσω. Λοιπόν, εδώ θα ξεκινήσω με το πινέλο αυτό της Real Technique, που είναι το Foundation Brush και το Makeup Forever HD στην απόχρωση 127, που είναι η απόχρωσή μου. Βάζω επάνω στο πινέλο λίγο προϊόν, το έκανα χάλια, και ξεκινάω να πασαλίγω τη μάπα μου. Λοιπόν, τώρα πάμε για τα δωρεάν προϊόντα. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι εταιρείες στέλνουν δωρεάν προϊόντα σε youtubers και σε beauty bloggers με σκοπό να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Μετά, ήσυχα! Πριν δεν έχω και πολύ υπομονή. Μετά βλέπουμε τα διάφορα κορίτσια να βγαίνουν, να παρουσιάζουν στο βίντεο τους. Βλέπετε εδώ που έχω κάνει έτσι. Σούζι, Κορίνα! Πιο πολλά σπυράκια. Το κάνω έτσι. Και δεν το καλύπτει. Εδώ έτσι, έτσι, έτσι. Αυτή την κίνηση. Ενώ αλλιώς το περνάω έτσι. Βλέπετε το πινέλο έχει πολύ ωραία απόδοση. Λοιπόν, όπως είπαμε, αυτό οι εταιρείες το κάνουν για να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Και το κάνουν βέβαια σε... Έχουν, ας πούμε, 100 πακέτα να στείλουν. 100 πακέτα προώθησης, το οποίο έχει ένα κόστος για αυτούς μηδαμινό. Πραγματικά όμως μηδαμινό. Βλέπετε πάλι κάνω έτσι εδώ. Και επιλέγουν πού θα στείλουν τα πακέτα τους. Κορίνα! Φύγε, φύγε, φύγε! Κακόσκυλη! Λες και έχει ωραία φωνή. Λοιπόν, επιλέγουν πού θα στείλουν τα προϊόντα τους. Ανάλογα με το πόσους subscribers έχεις. Θα το πω μαλακά, παιδιά, γιατί πονάνε τα σπυράκια. Ανάλογα με το πόσους subscribers έχεις και πώς θα το δουν. Γιατί η εταιρεία δεν νοιάζει ποιος έχει ανάγκη το προϊόν. Τι νοιάζει καθαρά το θέμα του κόστους. Θέμα καθαρά marketing και financial και οικονομικό. Εντάξει. Βλέπετε πόσο καλλιτικό είναι το Makeup Forever χωρίς να φαίνεται παστωμένο. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, θα μου πεις, εσύ που τα ξέρεις αυτά, Έλληνα,
Τα ξέρω, εγώ σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων. Πήγα, έκανα MBA στη Γερμανία. Και έχουμε κάνει μαθήματα στο marketing. Και το marketing έχουμε πάει, έχουμε κάνει και επισκέψεις σε πολύ μεγάλες εταιρείες. Και τον τρόπο και τον... και έχουμε ρωτήσει ανθρώπους που κάνουν marketing σε πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά πράγματα, όχι και στα καλλιτικά. Σε πράγματα που έχουν μεγάλο κόστος κάθε αυτό. Το marketing είναι μια ολόκληρη επιστήμη που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Αν δεν ήταν το marketing, η οικονομία θα είχε... θα πήγαινε κατά διαόλου. Είναι η ελπίδα που σου δημιουργεί το marketing και η ανάγκη που σου υπόσχεται ότι θα σου καλύψει το marketing, που σε οθεί στην αγορά ενός προϊόντος. Δηλαδή αυτό μας έλεγαν στο marketing. Μην κοιτάτε τι είναι το προϊόν και προσπαθείτε να το πουλήσετε. Κοιτάξτε την ανάγκη πίσω από το προϊόν, τι χρειάζεται ο κόσμος και πάνω σε αυτή την ανάγκη. Τώρα εδώ θα τον πονάρω, θα βάλω λίγο παραπάνω δηλαδή. Βασιστείτε και θα πουλήσετε το προϊόν σας. Λοιπόν, ο κόσμος του marketing έχει ένα αξίωμα, το οποίο λέγεται, και των επιχειρήσεων γενικά, there is no such thing as a free lunch. Τι θα πει αυτό? Δεν υπάρχει πράγμα, δεν υπάρχει στην ζωή τίποτα, δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση του δωρεάν γεύματος. Δηλαδή κανένας ποτέ δεν θα σου δώσει κάτι δωρεάν. Ποτέ. Αυτό είναι ένας χρυσός κανόνας στον κόσμο των επιχειρήσεων. Εντάξει. Οπότε όλες αυτές οι εταιρείες που σας στέλνουν τα τζάμπα δειγματάκια, κάτι περιμένουν από εσάς. Βέβαια, δεδομένου ότι είναι μηδαμινό το κόστος, δεν περιμένουν και πολλά από εσάς. Δηλαδή, τι εννοώ? Δεν περιμένουν και να μην βγάλουν κέρδος από το γεγονός ότι έστελνε 100 τσάντες με προϊόντα φρουκτής. Δεν είναι μεγάλο κόστος αυτό για τις εταιρείες αυτές. Ένα φως να ξεχάσουν αναμένο στο εργοστάσιο, μια καθαρίστρια, είναι το ίδιο κόστος για αυτούς. Είτε θέλετε να το πιστέψετε, όχι, εντάξει. Οπότε, ουσιαστικά λένε τι είχαμε, τι χάσαμε. Στο λέω, σε ξεχάσαμε. Λοιπόν, όμως, αν εσείς βγείτε και πείτε ότι αυτό το προϊόν ήταν μια παπαριά και μισή, αυτό το προϊόν είναι μια μαλακία όρθια, αυτό το προϊόν το συχάθηκα από την ώρα που το πήρα, τότε η εταιρεία, wow, new look, θα χρησιμοποιήσω αυτό. Το εδώ, στην απόχρωση 52, 51, και όπως βλέπετε έκανε 13,66. Λοιπόν, με την ίδια χτένα θα έλεγα, το ίδιο πινέλο. Λοιπόν, τότε η εταιρεία όμως έχει μεγάλο κόστος. Γιατί έχει μεγάλο κόστος? Γιατί μπορεί να επηρεάσετε ανθρώπους που να θέλουν να το αγοράσουν και να μην το αγοράσουν. Τώρα, όταν εσείς αγοράζετε ένα προϊόν με δικά σας λεφτά και ξοδεύετε τα ευρωλάκια σας, είναι πιο λογικό να νιώθετε απογοητευμένοι και να εκφράσετε την απογοήτευσή σας αυτή με ένα blog post, με ένα βίντεο στο YouTube, γιατί λέτε ότι αισθάνεστε ότι σας έχουν εξαπατήσει. Ότι ξοδέψατε τα λεφτά σας για κάτι που δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Οι εταιρείες γνωρίζουν ότι αν σας το χαρίσουν, ακριβώς επειδή εσείς δεν έχετε κάποιο κόστος, δεν ξοδέψατε τα λεφτά σας για αυτό το πράγμα, και επειδή νιώθετε και μια ευγνωμοσύνη για το δώρο που σας κάνανε, γιατί άσχετα
Αν για αυτούς. Είδατε, ξέχασα να πάρω την πούδρα. Και τα σκυλιά μου δαιμονίστηκαν. Όχι, το ρίτσκο να την πάρω! Μην καυγίζετε! Άσχετα! Αν για αυτούς. Ορίστε, αυτή να τα χρησιμοποιήσω. Αν σχέτα και το πινέλο από το βίντεο τεχνίκ, άσχετα για αυτούς, το κόστος είναι μηδαμινό, για σας δεν είναι. Γιατί έχουν όλη την οικονομική άνεση και θεωρούν ότι αυτό που τους χάρισαν έχει αξία. Και έτσι δεν βγαίνουν να πούν τίποτα, οπότε δεν γίνεται αρνητική διαφήμιση. Όμως, σε περίπτωση που το προϊόν είναι απλά καλό, δεν είναι τόσο μάπα. Μόνο και μόνο που θα το δείξετε στο haul σας ή μόνο και μόνο που θα δείξετε τι σας έστειλαν, το προϊόν αυτό έχει αποκτήσει διαφήμιση. Δηλαδή, η εταιρεία έχει διαφημιστεί. Δηλαδή, αν εμένα μου στείλουν τζάμπα, τι να πω, ας πούμε, αυτά εδώ, τους φακούς μου, τους Pure Vision, στείλουν τζάμπα. Και εγώ βγω σε ένα βιντεάκι, σας πω, παιδιά, δείτε τι μου έστειλαν, ή σε ένα blog. Τι με περίμενε στην πόρτα μου. Μου έστειλε η εταιρεία αυτό και αυτό και αυτό. Γιατί θέλω, σαν blogger και σαν YouTuber, να είμαι ειλικρινής και να μην νομίζετε ότι τα αγόρασα με δικά μου λεφτά. Ή αν με δείτε να τα χρησιμοποιώ σε ένα βίντεο, μπορεί από την ειλικρίνειά σας να πείτε αυτό μου το έστειλε η εταιρεία. Αυτούς τους διαφημίζετε. Γίνεστε όργανα της διαφημιστικής τους εκστρατείας για ένα γαμημένο 5 ευρώ. Και όχι μόνο για προϊόντα που σας αρέσουν, αλλά για όλα τους τα προϊόντα. Γιατί συνήθως αυτά πάνε πακέτα. Και αν εσείς αναφέρετε ότι σας έστειλαν ένα πακέτο και σας άρεσε π.χ. αυτό το κραγιόν από το πακέτο και ένας άλλος YouTuber δείξει όλο το πακέτο, πολλοί κόσμος παραπλανάτε. Θα μου πείτε, χαίστηκα αν παραπλανάτε ο κόσμος. Εγώ, Ελίνα, δεν έχω εκατομμύρια. Συγκαλά τα λες, έχεις λεφτά, είσαι άνετη και δεν θες να λαμβάνεις δωράκια τζάμπα. Θα μου πεις, αν και δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει δωράκια. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσουν τα δώρα. Και εμένα μου αρέσουν τα δώρα πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ να λαμβάνω δώρα. Αλλά επειδή ακριβώς ξέρω πως λειτουργούν οι εταιρείες και τι υπάρχει από πίσω, δεν θέλω να λάβω τίποτα από εταιρείες. Και ευτυχώς δεν έχω λάβει, ούτε έχω επικοινωνήσει μαζί τους για να λάβω. Πιστεύω μετά από το βίντεο δεν πρόκειται να λάβω ποτέ. Αλλά χαίστηκα. Πραγματικά. Αν θέλω κάτι τόσο πολύ, θα πάω να το πάρω μόνη μου. Και αν κάτι αξίζει τόσο πολύ, αργά ή γρήγορα θα μαθευτεί. Δεν είναι ανάγκη να μου το στείλει η εταιρεία για να σας το δείξω. Και αν βρήκα ένα καινούργιο προϊόν, το έδειξαν 5 κορίτσια που τους το έστειλαν τζάμπο, για να πάω στο χώνος να το τσεκάρω. Όχι. Αν κάτι είναι καλό, αργά ή γρήγορα μαθαίνετε. Δεν χάλασε ο κόσμος να το μάθει ένα μήνα μετά. Κάποιες θα το ψωνιστούν με τα λεφτά τους και θα είναι ικανοποιημένες. Για το. Συγγνώμη. Για το primer του Body Shop, το Tea Tree Primer, δεν. Εντάξει, βγήκανε και είπανε ότι ήταν πολύ καλό. Μπορεί να είναι. Εντάξει. Άσχετα που εγώ προσωπικά πιστεύω, όπως και η BB Cream της Garnier, ότι ήταν μάπα το προϊόν, εντάξει, ήταν τίποτα, ήταν ένα marketing trick. Κάποιοι βγήκαν, είπαν ότι είναι καλό. Και έτσι ο κόσμος πήγε το ψώνισε. Παραπλανήθηκαν και παραπλάνησαν. Δηλαδή έχασαν την αξιοπρέπειά τους για 5 γαμημένα ευρουλάκια. 10. Πόσο κοστίζει την εταιρεία αυτό το πράγμα. Θα μου πεις τι της νοιάζει, αυτές το πήραν τζάμπα. Εντάξει, το πήραν τζάμπα. Μεγάλη δουλειά. Με την ίδια λογική, βγες, κάνει τα αγγλικά μάτια σε έναν κόμενο, πες το, αχ, τι ωραίο αυτό το πράγμα, το θέλει, το θέλει, το θέλει, θα σου πάρει τσάμπα. Οι άντρες είναι λίγο μαλάκες. Θα μου πεις τώρα, οι άντρες λεφτά δεν έχουν και τον καφέ κοιτά να τους πληρώσεις, έχουν γίνει εντελώς ζυγκολό. Αλλά τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό, πιάσαμε άλλο θέμα.
Τι έλεγα. Τώρα ήρθε η ώρα να βάψω τα μάτια μου. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την παλέτα της Sleek, που σας έχω πει την αγαπημένη μου, και την οποία τη βρήκα στην τουαλέτα, στα άπλυτα μέσα. Μισό λεπτό ήρθε ο Παντελής. Επανέρχομαι, ναι. Βρήκα την παλέτα μου στα άπλυτα. Την είχα πάει εκεί για να την ξύσω λίγο, γιατί την είχα λερώσει αυτή τη σκιά, εδώ. Και την έβαλα μετά πάνω εκεί και πήγα ρούχα από πάνω. Τέλος πάντων δεν τη βρήκα. Τη βρήκα δηλαδή, ευτυχώς. Θα τα έστειλα να την έπλυνε ο Παντελής, γιατί τα βάζει όλα μαζί καμιά φορά. Θα χρησιμοποιήσω το σφουγγαράκι, γιατί τώρα πρωί συνήθως βαριέμαι. Και τέλος πάντων αυτό το primer δεν θα το ήξερε τη μάνα του, εντάξει. Και ξαφνικά το ξέρει όλος ο κόσμος. Και κάνει τρελές πωλήσεις, όχι επειδή είναι καλό. Αλλά και μόνο επειδή εμείς οι YouTubers και οι bloggers ασχοληθήκαμε μαζί του, γιατί μας το έδωσαν τζάμπα. Και αυτά τα events που καλούν τους bloggers, τι είναι ουσιαστικά. Σας λένε, ελάτε εδώ, παπαγαλίζουν οι κοπέλες τα κείμενα που τους θέλουν οι marketers από τις εταιρείες, σας δείχνουν το πολύ καλό τους πρόσωπο, να μεταφέρετε πολύ καλές εντυπώσεις. Νομίζετε ότι αν πηγαίνετε σαν πελάτησες οι ίδιες κοπέλες, θα ήταν εξίσου καλές και εξίσου ενημερωμένες και τα λοιπά. Και δεν το λέω αυτό για τις αισθητικούς. Δεν το κάνουν οι φαρμακοποιοί που πουλάνε φάρμακα. Το ξέρω από προσωπική εμπειρία και έχω δουλέψει σε φάρμακα πριν ανοίξω το δικό μου. Υπάρχουν επικίνδυνοι άνθρωποι εκεί έξω, τέλος πάντων. Έντερο να κάνετε. Τις κοπελίτσες, σε ένα event, είναι υποχρεωμένες να είναι ευχάριστες για να μεταφέρετε μια θετική εικόνα. Είναι υποχρεωμένες να σας πούνε χίλιες δυο μπούρδες που έχουν μάθει απ' έξω, που τις έχουν πει αυτοί του marketing, τις εταιρείες να τις μάθουν ότι κάνει αυτό και εκείνο έτσι και τ' άλλο. Συνήθως δεν υπάρχει και καμιά τρελή επιστήμη πέρα από την επιστήμη του marketing πίσω από όλα αυτά που λένε. Και γυρνάνε οι beauty bloggers και οι beauty vloggers και οι beauty youtubers ενθουσιασμένες στο σπίτι, γιατί είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Συνάντησαν άλλα κοριτσάκια, δοκίμασαν μακιγιάζ, τους έδωσαν δωράκια. Ποιος δεν θα χαιρότανε, κι εγώ θα χαιρόμουν. Αν είναι δυνατόν. Και κάνουν ένα blog. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι έχουν. Αυτό έχει απήχηση. Δηλαδή αυτό το σαμπουάν της φρουκτής, το Garnier το BB Cream, το Tea Tree του Body Shop. Ουσιαστικά αυτές τα έχουν διαφημίσει. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη ξεφτύλα αυτό το πράγμα για τις εταιρείες, αν το σκεφτείς, αλλά ακόμα πιο μεγάλη εκμετάλλευση για τις κοπέλες, και αυτό είναι το άσχημο, ότι τις εκμεταλλεύονται. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Υπάρχουν άνθρωποι, τώρα θα κάνω ελάχιστο κοντούρ με αυτό εδώ το χρώμα. Υπάρχουν άνθρωποι και θα χρησιμοποιήσω για το κοντούρ αυτό, αυτήν εδώ την, από την Real Technique. Υπάρχουν άνθρωποι, ή να μην χρησιμοποιήσω αυτή, τώρα πάει τη χρησιμοποιήσω. Υπάρχουν άνθρωποι που τρελαίνονται να παίρνουν δωράκια. Τους αρέσει πάρα πολύ. Και τους αλλάζει όλο το, όλη την άποψη για την εξυπηρέτηση, για όλα. Δεν το λέω αυτό για κάποιο κορίτσι συγκεκριμένα, το λέω ας πούμε για τον Παντελή. Ο Παντελής, άμα πάμε σε ένα μαγαζί και κάνουμε μια αλφα κατανάλωση ή δεν κάνουμε, πάρουμε κάτι, τρελαίνεται να του δώσουν ένα δωράκι. Οτιδήποτε. Και ας κοστίζει ένα ευρώ, αρκεί να το δώσουν τώρα, να μην φύγει χωρίς δωράκι. Άμα φύγει χωρίς δωράκι, δεν πάει να πήρε τα πιο ωραία πράγματα, στην πιο καλή τιμή. Να ήταν εξυπηρετικός ο πολιτής. Να, Παντελής, άμα δεν πάρει δωράκι, θα παίρνει στο κρανίο. Εγώ πάλι με το αντίθετο, εμένα δεν με ενδιαφέρει το δωράκι. Εγώ θέλω να πάρω τα πράγματα που μου αρέσουν και ως εκεί. Επειδή έχω hooded, δηλαδή πέφτει το βλεφαρό μου, κοιτάω να βάζω το έτσι, να το απλώνω. Όχι δηλαδή προς τα έξω, δεν θέλω να βγει έτσι. Βλέπετε, έτσι λίγο,
Και πάλι αρκετά το άπλωσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που πάρα πολύ τους επηρεάζουν τα δωράκια και δεν το καταλαβαίνουν ούτε οι ίδιοι. Οπότε, κοριτσιά, και εσείς μπορεί να νομίζετε ότι έχετε αντικειμενική άποψη, αλλά δεν έχετε. Δεν έχετε. Μπορεί να μην έχετε. Και όσες δέχεστε δωράκια, γίνεστε θύματα των εταιριών. Αυτό που λέτε ότι δεν θα βγω να πω κάτι αρνητικό γιατί μου το χάρισαν, έχετε πέσει στην παγίδα τους. Γιατί αν βγείτε και το κάνετε αυτό, και πείτε ό,τι ξέρετε, όπως θα κάνατε με κάτι που πληρώσατε. Ξέρετε, αυτή η παλέτα της Λίκα, ας πούμε, είναι μάπα. Μην πάτε να δώσετε τα λεφτά σας, εγώ κλαίω τα 10 ευρώ που έδωσα. Αν το πείτε αυτό, το νιώθετε, γιατί τα έχετε δώσει τα 10 ευρώ. Άμα σας τη χαρίσουν, δεν θα βγείτε να το πείτε. Γιατί θα πείτε, έλα μωρέ, μάπα, εντάξει, αλλά τι έδωσα, δεν έδωσα τίποτα και είναι γαϊδουριά να βγω να πω. Ναι, αλλά αυτοί έχουν διαφημιστεί, δεν έχουν κόστος. Ενώ αν βγαίνατε και λέγατε, αυτοί μου την έστειλαν και είναι μάπα. Απορώ με τι θράσος η εταιρεία στέλνει μάπα πράγματα. Τότε προφανώς η εταιρεία δεν θα σας ξαναέστελνε. Καταλάβατε τι εννοώ. Δεν θα σας ξαναέστελνε. Γιατί θα είχε κόστος. Γιατί εκεί που θα την έπαιρναν 10, τώρα δεν θα την πάρει κανένας. Δηλαδή η εταιρεία με αυτό που κάνει δεν χάνει ποτέ. Εσείς όμως χάνετε. Κερδίζετε προϊόντα αξίας ίσως 5 ευρώ, μπορεί να είναι μέτρια, αλλά χάνετε το δικαίωμα να έχετε ανεξάρτητη και αντικειμενική άποψη. Γιατί δεν πάει να κόπτεστε και να ράπτεστε contour brush με το κορέτο πολύ σκουρό ότι είστε αντικειμενικοί. Εγώ όταν ξέρω ότι κάτι σας το έχουν στείλει τζάμπα, δεν σας παίρνω και πολύ στα σοβαρά. Και να σας πω γιατί δεν σας παίρνω πολύ στα σοβαρά, γιατί ξέρω ότι δεν έχετε κόστος σε αυτή την υπόθεση. Δεν ξοδέψατε λεφτά. Με αποτέλεσμα, είστε πολύ πιο υπηκείς. Το έχω εξηγήσει και άλλη φορά. Είναι σαν να σου έχει κάνει μαλακία, αν τα έχει με παντρεμένο π.χ. και να πάρει σου κάνει μαλακία ο παντρεμένος με τη γυναίκα του. Να πάει να κάνει σεξ με τη γυναίκα του. Λέτε εντάξει μωρέ, δεν είμαστε παντρεμένοι, δεν έχω επενδύσει και τι έκανε ο καημένος. Δηλαδή δεν το βρίσκεται τόσο κακό. Αν όμως εσείς είστε παντρεμένοι με αυτόν τον άνθρωπο και πάει και κάνει σεξ με την κόμενα, ακριβώς επειδή έχετε επενδύσει, έχετε δηλαδή δώσει τα λεφτά για να καταλάβετε τι εννοώ, θα τον σκίσετε. Αυτό είναι το θέμα με τα δωρεάν προϊόντα. Γι' αυτό και εγώ δεν θέλω να μου στείλουν. Γιατί ούτε θέλω να τα δείξω. Να τους κάνω τη χάρη, δηλαδή να τους διαφημίσω. Ούτε θέλω να ασχολούμαι μετά με μηνύσεις και να μου λένε μαλακίες. Γιατί ξέρεις ότι φοβάσαι κιόλας σαν άνθρωπος. Λες, άμα πω τίποτα κακό, μήπως η εταιρεία, ξέρεις, γιατί ακούς πολλά και όλες κακώς οι εταιρείες έχουν τεράστια δύναμη, εντάξει. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι με δωρεάν προϊόντα. Αν υπάρχουν κοπέλες που τα δέχονται και τη βρίσκουν και κάνουν και ράνουν, καλά κάνουν και ράνουν, εγώ δεν μπορώ να γίνω δερβέναγας στο πορτοφόλι κανενός. Αλλά να ξέρετε εσείς που δέχεστε δωρεάν προϊόντα και που δεν λέτε την ειλικρινή σας άποψη και που παραπλανείτε τον κόσμο, υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα. Βλέπετε τι ωραία που είναι η πινέλα. Υπάρχει μια παροιμία στην Ελλάδα που λέει θέλει πουτάνα να κρυφτεί και χαρά δεν την αφήνει. Εμένα αυτή η παροιμία με έρχεται στο μυαλό όταν βλέπω μερικές κοπέλες, Ελληνίδες ή ξένες, που κάνουν λες και έχουν πετύχει το super duper πολλαπλό οργασμό, μόνο και μόνο επειδή η εταιρεία High Beam to Benefit τους έστειλε μια μαλακία εκεί πέρα και νιώθουν ότι πρέπει να τη διαφημίσουν για να πάρουν και άλλα πράγματα τζαμπαντάν. High Beam to Benefit. Το πήρε η ξαδέρφη μου και λέει δεν ξέρω πώς να το χρησιμοποιήσεις. Να, μελινά, θες, έτσι. Γι' αυτό το
Συνήθως δεν το βάζω εγώ το πρωί αυτό, αλλά τώρα θέλω να το δείξω στο Μελίνα. Πού έχουμε φτάσει, ε. Αντί να πάω εγώ να δείξω στην ξεδέρφη μου, στο σπίτι να πιούμε και κανένα καφέ, τη δείχνω από το ίντερνετ. Ύστερα με λένε ψώνι και παρεξηγέμαι. Ωραία δουλειά κάνει όμως το άτομο, δεν μπορείτε να πείτε. Ωραία λάμψη. Πάμε Μελίνα γιατί δεν το θέλει. Βλέπετε, έχω ξαδέρφη, είναι η μικρή μου ξαδέρφη. Τη λένε Μελίνα, εμένα με λένε Ελίνα. Έχουμε το ίδιο όνομα, μας βαφτίσανε με τον ίδιο τρόπο. Quiz. Πώς μας βαφτίσανε. Άμα το βρείτε, σιγά μην σας στείλω δωρεάν προϊόντα. Μουα! Όχι, αλήθεια μου. Κάντε μια προσπάθεια. Γι' αυτό και επειδή εγώ προσωπικά elf χρώμα ash πινελάκι λεπτό παίρνω πρώτα το κερί ακριβώς επειδή δεν μπορώ να γίνω δερβέναγα στο πορτοφόλι του κανενός και επειδή ξέρω ότι υπάρχει οικονομική κρίση και επειδή ξέρω πόσο χαίρονται μερικά κορίτσια που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να λάβουν μερικά προϊόντα να τα λαμβάνουν, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορώ και να μην νιώθω αποστροφή, μεγάλη αποστροφή και αηδία για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτό το είδος το promotion. Δηλαδή, αν υπήρχε μία πιθανότητα να πάω να αγοράσω κάτι από τη νέα σειρά του Body Shop, τώρα δεν υπάρχει καμία, γιατί μου τη δίνει που εκμεταλλεύονται τα μικρά κοριτσάκια, την άγνοιά τους και την ανάγκη τους για προϊόντα, για να προμοτάρουν το προϊόν τους. Υπάρχουν τόσοι τρόποι να το κάνουν και έχουν τόσα λεφτά, δόξα τω Θεώ, που δεν χρειάζεται να κοροϊδεύουν μικρά κοριτσάκια. Δηλαδή, πραγματικά, αν το έκαναν από την καλή τους στην καρδιά και ήθελαν να χαρίζουν πράγματα, ας έβγαιναν στον δρόμο και το δέκατο άτομο που συναντούσανε, ας του χάριζαν ένα προϊόν. Δεν το κάνουν όμως αυτό, όχι. Είναι παιδιά, μια επιστήμη, ακόμα και ο τρόπος που σας το στέλνουν, είναι ειδικά φτιαγμένος για να σας υποχρεώσει να το δείξετε. Σας το βάζω σε περίτεχνα κουτιά για να σας εντυπωσιάσω, να σας κάνω σφράν. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε ότι σας εκμεταλλεύονται. Εμένα πολύ με πειράζει αυτό. Το εκμεταλλεύονται τα κοριτσάκια. Πάρα πολύ με πειράζει. Πάρα πολύ όμως. Βάζε lip balm. Α, έτσι με υποκοπαίνω το μωρί. Γίνεται και έτσι μπαίνει. Το αυτό θα το απομονώσω, οπότε και Μαρίτη θα το δείξει. Εύρεση. Και εκμεταλλεύονται τα κοριτσάκια. Και εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Τώρα μένει να κάτσετε να φαγώνεστε. Ποια είναι ειλικρινής, ποια δεν είναι, γιατί είναι μη στέλνω και σε μένα. Ύστερα το άλλο, το επιχείρημα, η καινούργια μάσκαρα της Sephora. Είναι η μάσκαρα Outrageous Volume. Είναι καινούρια, τώρα την πήρα. Τώρα την έδειξε στα Sephora. Την είχε εκεί στο stand και την πήρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Τώρα μερικές βγαίνουν και λένε... Καθίστε, καθίστε, το χάσα. Ότι έχω κάνει πολύ δουλειά στο blog μου. Έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά στο YouTube κανάλι μου. Και δικαιούμαι να λαμβάνω δωρεάν προϊόντα, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις βίντεο έτσι. Αυτό είναι μια μαλακία και μισή, το επιχείρημα. Συγγνώμη κιόλας, κορίτσια. Αλλά είναι μια μαλακία και μισή. Αχ, ξέχασα να βάλω το ψαλιδάκι, αλλά δεν πειράζει. Θα τα δείτε χωρίς ψαλιδάκι, καλύτερα ακόμα, να δείτε πώς δουλεύει τη μάσκαρα χωρίς ψαλιδάκι. Αυτό είναι μια μαλακία και μισή. Δηλαδή, εσείς τι, κάνετε το blog σας και είναι ανταμοιβή. Αυτό το πράγμα το ότι σας στέλνω, δηλαδή εσείς δικαιούστε να πάρετε τζάμπα επειδή ξοδέψατε χρόνο, ενώ ο άλλος δεν δικαιούται. Δεν κατάλαβα. Μήπως δουλεύετε και για την εταιρεία. Δεν είναι έτσι.
Εσείς το blog σας το κάνετε για τον εαυτό σας, για το χόμπι σας. Αν το κάνετε για να σας στέλνουν οι εταιρείες πράγματα και αισθάνεστε δικαιωμένες όταν στέλνουν σε εσάς και όχι σε άλλες, γιατί εσείς έχετε πιο πολλούς viewers, τότε έχετε μπει ήδη στο τρυπάκι της εταιρείας, κοριτσιά. Δηλαδή δεν κατάλαβα, και εγώ έχω ξοδέψει ώρες να κάνω το blog μου. Δείτε μόνο πόσα βίντεο ανέβασα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι δικαιούμαι να μου στέλνουν οι εταιρείες τζάμπα, ενώ σε κάποια άλλη κοπέλα που ξεκινάει τώρα, που ίσως έχει χίλιες φορές πιο εμπεριστατωμένη άποψη από μένα, που δούλεψε χρόνια μέσα στο marketing, που. Αυτή δεν έχει δικαίωμα άποψης. Δηλαδή έχω εγώ, επειδή έφαγα χρόνο να κάνω το blog μου, και τι είμαι δηλαδή που έκανα. Ένα blog έκανα σιγά. Και το έκανα για τον εαυτό μου. Αυτό το επιχείρημα πάρα πολύ με τσατίζει. Έχω βάλει τόση προσπάθεια και έχω κάνει και χωράνι. Για τον εαυτό σου το έκανες. Και εγώ έχω βάλει τόση προσπάθεια και έχω κάνει και χωράνι. Αλλά δεν ζητάω τζάμπα προϊόντα. Δηλαδή τα κάνεις όλα αυτά για να παίρνεις τζάμπα προϊόντα. Δηλαδή κάπου προσέξτε και τι λέτε και πώς δικαιολογείτε τον εαυτό σας. Σας λέω, η καλύτερη λύση, όχι λύση, η καλύτερη δικαιολογία μπορείτε να πείτε είναι ότι μου αρέσει να λαμβάνω τζάμπα προϊόντα. Ποιον δεν τον αρέσει. Εννοείται ότι μου αρέσει. Αλλά κανένας δεν το δικαιούται. Γιατί? Γιατί αν το δικαιούσασταν εσείς που κάνατε στο blog σας προσπάθεια, θα το δικαιούταν και όλος άλλος ο κόσμος που δεν έκανε στο blog του προσπάθεια, γιατί δεν είναι αναλογικό το ένα με το άλλο. Σας εκμεταλλεύονται. Δεν το κάνουν επειδή είστε καλές αυτό που κάνετε. Το κάνουν για να σας εκμεταλλευτούν. Για να προβληθούν μέσω της σελίδας σας. Και εμένα όταν κάποιος λέει έχω κάνει τόση δουλειά στο blog μου που δικαιούμαι, είναι σαν να μου λέει έχω κάνει τόση δουλειά στο blog μου, αλλά παρόλα αυτά πιάστηκα μαλάκας και όλη αυτή η δουλειά μου πάει στράφη για να προματάρω τις μαλακισμένες τις εταιρείες. Θα μου πεις Ελίνα πολύ αναρχική, δεν μας το παίζεις, δεν μας σχέζεις. Ας έστελνα και σένα τζάμπα να δούμε τι θα έλεγες. Δεν μου στέλνουν τζάμπα. Αλλά σας λέω, χαίστηκα για να μου έστελναν, εμένα δεν με νοιάζει τόσο πολύ. Εγώ όταν θέλω κάτι πάω και το παίρνω. Δεν κάθομαι να παρακαλάω, ούτε να περιμένω να έρθει τζάμπα για 5-10 ευρώ. Και επειδή ξέρω τι συνεπάγεται, γιατί τι έχω σκεφτεί, αν μου στείλουν τζάμπα, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Να μην μου στείλουν τίποτα μάπα, γιατί θα βγω και θα τους καταθάψω. Όπως θάβω τα προϊόντα που παίρνω και μου βγαίνουν μάπα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αν μη τι άλλο, χειρότερα. Γιατί θα πω, δεν φτάνει που το προϊόν σας είναι μάπα, έχετε το θράσος και το στέλνετε και τζάμπα για να το κάνετε promotion. Μαλάκες. Θα μου πεις, Ελίνα, καλά τα λες, γιατί έχεις λεφτά. Ας μην έχεις λεφτά και θα σε έλεγα εγώ σένα. Εντάξει, δεν έχω και εκατομμύρια, αλλά μακάρι να έχω, τι ωραία θα ήταν, έχω εκατομμύρια. Αλλά δεν έχω οικονομικό θέμα. Οπότε γι' αυτό και δεν παρεξηγώ τις κοπέλες που πιάνονται σε αυτό το τρυπάκι. Σε καμία περίπτωση το βίντεο μου δεν θάβει τις κοπέλες, εντάξει. Οι κοπέλες, το πιο πιθανό είναι να μην γνωρίζουν πώς δουλεύουν οι εταιρείες, να αισθάνονται κολακευμένες από το γεγονός ότι οι εταιρείες τους στέλνουν πράγματα, να νιώθουν ευγνωμοσύνη για τις εταιρείες, να προσπαθούν να δώσουν μια πραγματικά ειλικρινή άποψη και μπορεί όντως να είναι αντικειμενικές, όμως αυτό το πράγμα βρωμάει από την αρχή. Είναι όπως το ψάρι που βρωμάει από το κεφάλι. Είναι ένα marketing trick στο οποίο δεν πρέπει να πέφτουμε. Δυστυχώς έχουν πέσει άπειροι YouTube bloggers και YouTubers. Εδώ ο Ιούδας πούλησε το Χριστό για 30 δινάρια, τις κατά. Ξέχασα. Χρυσά αργύρια καλέ, τι δινάρια. Μηδέν στα θρησκευτικά, Ελίνα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω για τα δωρεάν προϊόντα. Έχω δουλέψει και σε μια φαρμακευτική εταιρεία. Θα μου πεις, αμάρα Ελίνα, έχεις δουλέψει σε φαρμακευτική εταιρεία, έχεις δουλέψει... Μας δουλεύεις, να πούμε. Πού έχεις δουλέψει, σκατά δουλέψες. Εντάξει, η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχω δουλέψει πολύ καιρό σε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά επειδή είμαι ανήσυχο πνεύμα, έχω γύρισει και έχω γυρίσει και έχω Blush Brush Real Techniques Radiant Blush, ένα πάρα πολύ ωραίο very κοκκί ροδακινή
είναι το νούμερο 125 Peach. Όταν το πήρα έκανε 12,90. Βέβαια έχει αρκετό καιρό που το πήρα. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Να κάθεστε να μαλώνετε και να βρίζεις και να ζηλεύετε μία την άλλη, να ξέρετε ότι όλες είστε πιόνια στον ίδιο πόλεμο. Τα ηθικά διλήμματα βάζω πάρα πολύ, παιδιά, είσαι από το κουμπάω, αυτό κάνω, γι' αυτό νομίζετε ότι βάζω αμάν τον μπλας. Απλά μου δίνει αυτή η... αυτό το δικαίωμα να το κάνω έτσι, τουκ, 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 τουκ. Πάρα πολύ ωραία βούρτσα, πάρα πολύ ωραία πινέλα, παιδιά. Πρέπει να το κόψω αυτό το βούρτσα, βούρτσα που λέω συνέχεια. Είμαι στα αγαπημένα μου του... Σεπτεμβρίου ήταν αυτό, το 301 το καρές. Είμαι και κακομοιριασμένο, μπορώ πως μπήκε μέσα στα αγαπημένα, τέλος πάντων. Θα δείτε τώρα γιατί. Ενιδετικό. Ξέρετε τι. Να το. Τι ωραίο μαλακούτσικο που είναι. Όχι, εγώ βασικά προκαλώ τις εταιρείες. Αν είναι τόσο σίγουρες για τα προϊόντα τους, ας μου στείλουν τζάμπα. Αλλά να είναι έτοιμες και για το θάψιμο που θα πέσει. Γιατί εγώ θα πάρω ένα προϊόν και θα πω πόσο το κοστολογώ αυτό, πόσο θα έδινα εγώ για αυτό το μπλας. Ποιότητα τέτοιο, συγκρινόμενο με την νίκ, συγκρινόμενο με αυτά που έχω, συγκρινόμενο με αυτό, εγώ θα έδινα για αυτό το συγκεκριμένο 6 ευρώ. Και όχι 13. Θα μου πεις μετανιώνεις? Όχι, δεν μετανιώνω. Το πήρα Radiant. Γιατί? Παρόλο που έκανε 13 ευρώ, εγώ θα έδινα 6 ευρώ. Είναι καλό γιατί είναι μικρό, μπορώ να το παίρνω μαζί μου. Έχει πολύ ωραίο χρώμα. Και δεν μπορώ να κάθομαι να ψάχνω, στην Ελλάδα που οι επιλογές μου είναι πάρα πολύ περιορισμένες να βρω το ίδιο με 6 ευρώ. Αν ήμουν στην Αμερική, θα το είχα μετανιώσει. Γιατί στην Αμερική με 15 δολάρια, 16 δολάρια, θα είχα πάρει πενταπλάσια χρώμα, 5 φορές ας πούμε αυτό το πράγμα, από διάφορες μάρκες, και θα είχα περισσότερα χρώματα. Όμως τώρα μιλάμε για ελληνικά δεδομένα, εντάξει. Αυτό θέλω να σας πω, όταν δεν έχετε πληρώσει για κάτι, αν μου του στέλνανε τζάμπα αυτό το πράγμα και δεν είχα δώσει 13 ευρώ, θα έλεγα τι τέλειο που είναι, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και είμαι ικανοποιημένη. Τις περισσότερες φορές ίσως δεν ήξερα ότι κοστίζει 13 ευρώ. Θα το βλέπα αργότερα, αν το βλέπα. Θα το είχα διαφημίσει όμως πρώτα. Καταλάβατε το σκεπτικό μου? Παιδιά, αυτό το βίντεο είναι τεράστιο. Wow. Δεν το πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το look μου. Τα προϊόντα τα είδατε. Έτσι, τα φρύδια μου ακόμα δεν έχουν γίνει συμμετρικά, αλλά χιαστικά δεν μπορώ να ασχολούμαι άλλο με τα φρύδια μου. Μου την έχουν δώσει. Είδατε και Real Techniques, είδατε και τι κάνω, είδατε και πώς, από το πώς ήμουνα, μεταμορφώθηκα σχετικά σε άνθρωπο. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε το βίντεο. Το βίντεο. Θα το δείξω ο Πατσική Μαρία αυτό πάλι. Δεν πειράζει, υγεία. Αν θέλετε και άλλα βιντεάκια με το πώς βάφαμε, πείτε μου. Τώρα που φοράω φακούς μπορώ να κάνω. Πιστεύω. Και θα σας κάνω και μερικά reviews σύντομα. Και ένα γαμοβλόγκ επίσης σύντομα. Φιλάκια πολλά. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Πάω τώρα να δω τι κάνω πέντε λύσεις. Γεια σας!